Αγώνα, το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται πάντα από αυτά που έχεις καταφέρει, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Και στο σύλλογό μας, η παρακαταθήκη αυτή που μας άφησαν όλοι οι προηγούμενοι λαμπροί και σπουδαίοι άνθρωποι που σήμερα τιμήσαμε, βρίσκει τη σωστή της διάσταση στο πρόσωπο του Δημοσθένη Δημητριάδη. Νέου που ξεκίνησε από πολύ μικρός να ασχολείται με τα ποντιακά δρόμενα και τα τελευταία 15 χρόνια στηρίζει το Σύλλογο Ποντίων Χαϊδαρίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά ως μέλος του χορευτικού, του οποίου αποτελεί ενεργό μέλος μέχρι και σήμερα. Για την πολύχρονη ηθική και υλική προσφορά του, τον τιμούμε σήμερα με την ευχή να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη να προσφέρει στο σύλλογό μας, τιμώντας την ποντιακή του καταγωγή και τη μνήμη του πατέρα του, ο οποίος δεν πρόλαβε να ζήσει και να καμαρώσει τις επιτυχίες του παιδιού του. Δημοσθένη, ο πατέρας σου θα ήταν πολύ περήφανος για σένα. Παρακαλώ τη Χριστίνα να διαβάσει το βιογραφικό του Δημοσθένη. Δημητριάδης Δημοσθένης. Από τα σούρμενα του πόντου, η καταγωγή και των δύο οικογενειών του παππού μου, τον Δημοσθένη Δημητριάδη, οι οποίοι φεύγοντας πρόσφυγες μετά τον ξεροζωμό από τις αλυσμόντες πατρίδες του πόντου, εγκαταστάθηκαν η μεν οικογένεια της μητέρας του στο Βατούν της Γεωργίας, η δε οικογένεια του πατέρα του στην Πτολεμαΐδα. Η μητέρα του, Ευρυδίκη Πατσεάδου, και ο πατέρας του, Θεμιστοκλής Δημητριάδης, μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν στον Καρέα και στη συνέχεια μετακόμισαν στην πόλη του Εγάλεο, όπου γεννήθηκαν τα τρία τους παιδιά, ο Παναγιώτης, ο Δημοσθένης και ο Νίκος. Ο Δημοσθένης γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1973 και τελειώνοντας το Πολυκλαδικό Λύκειο Εγάλεο, σπούδασε τεΐνο συλλεκτικής, ενώ παράλληλα με τις σπουδές του δούλευε σαν σερβιτόρος και μπάρμαν σε νυχτερινά μαγαζιά. Το Δεκέμβριο του 1999 διορίστηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή και 4 μήνες αργότερα, το Μάρτιο του 2000, ξεκίνησε να εργάζεται παράλληλα και στην Εθνική Ασφαλιστική ως ασφαλιστικός σύμβουλος, ενώ τα βράδια συνέχιζε να εργάζεται ως μπάρμαν. Μετά από ένα χρόνο πήρε τη μεγάλη απόφαση, η οποία σημάδεψε τη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία και άνοιξε νέους ορίζοντες στην καριέρα του ως ασφαλιστικός σύμβουλος στην Εθνική Ασφαλιστική, εγκαταλείποντας τη σιγουριά του δημοσίου υπαλλήλου. Το 1985, σε ηλικία 12 ετών,
έκανε τα πρώτα του χορευτικά βήματα στο Σύλλογο Ποντιών Κάφκασος μαζί με τον αδερφό του Νίκο και στη συνέχεια, μετά τη διακοπή των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, δραστηριοποιήθηκε στο νεοσύστατο Ποντιακό Σύλλογο Άστρα του Πόντου μέχρι και το 1995 που σταμάτησε. Το 2000, την περίοδο που ξεκίνησε να εργάζεται στην Εθνική Ασφαλιστική, κάποιες συγκυρίες τον έφεραν στην πόρτα του Συλλόγου Ποντιών Χαϊδαρίου, όπου αρχικά συνόδευε τα νύψια του για να μάθουν να χορεύουν ποντιακά, αλλά στην πορεία γνωρίστηκε με τα παιδιά του χορευτικού και με την προτροπή της τότε χορευδασκάλου του Συλλόγου Σουλτάνας Βαρτιμιάδη, την οποία γνώριζε από παλιά, αποφάσισε να ξεκινήσει πάλι να χορεύει. Έτσι εντάχθηκε πλέον στο χορευτικό του Συλλόγου Ποντιών Χαϊδαρίου, μέλος του οποίου είναι μέχρι και σήμερα, με έντονη παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου, έτοιμος πάντα να βοηθήσει και να στηρίξει κάθε προσπάθεια του Συλλόγου και κάθε παρουσία του χορευτικού στις δραστηριότητές του. Επί σειρά ετών υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και ο συνδεκτικός πρίκος μεταξύ του Συμβουλίου και του χορευτικού. Γαλουχημένος με τις ηθικές αξίες και αρχές της ποντιακής καταγωγής του και όπλο του το ζεστό χαμόγελο και την καλοσύνη της ψυχής του, κατάφερε πολύ γρήγορα να γίνει αγαπητός σε όλους όσους τον γνωρίζουν, είτε σε φιλικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, έχοντας πάντα μια καλή κουβέντα να πούν για αυτόν. Η επαγγελματική του καταξίωση με τη δημιουργία δικής του ομάδας με άξιους συνεργάτες ως διευθυντής ασφαλιστικού γραφείου στο Εργάλεο είναι και τον ίδιο ηθική δικαίωση της επιλογής του και το αγώνα που έμαθα από μικρός να δίνει στη ζωή του. Για όλους εμάς, στο Σύλλογο Ποντιών Χαϊδαρίου και ιδιαίτερα στα μέλη του χορευτικού, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση ενός νέου, δυναμικού, δραστήριου και δημιουργικού ανθρώπου με υψηλούς στόχους και οράματα που πάντα επιδιώκει να πραγματοποιεί. Για την πολύχρονη, πολύτιμη, ηθική και υλική στήριξή του στο πολιτιστικό έργο του Συλλόγου μας, τον τιμούμε σήμερα με την ευχή να συνεχίσει με την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος να ασχολείται με τα ποντιακά δρόμενα μέσα από το Σύλλογο Ποντιών Χαϊδαρίου και να τιμά την ιστορία και τον πολιτισμό των αλυσμών των πατρίδων του προγόνου του. Παρακαλώ τον Δημοσθένη Δημητριάδη να προσέλθει στο βήμα. Λόγου, κυρία Χριστίνα Άρκοντου. Λίγα λόγια για μένα. Ειλικρινά, είναι μεγάλη μου τιμή που ο Σύλλογος Ποντίου Χαϊδαρίου μου δίνει αυτή την πλακέτα. Βέβαια, προηγήθηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι η προσφορά τους είναι μέγιστη, είναι πολύτιμη και αν δεν υπήρχαν αυτοί, πιθανόν να μην ήμασταν εμείς εδώ. Και να τους πω ένα μεγάλο μπράβο και για τα δύσκολα χρόνια που περάσανε και τα χρόνια που κυνηγηθήκανε, παρόλα αυτά συνεχίσανε τον αγώνα και την ιδέα της συνέχισης της ποντιακής παράδοσης και πολιτισμού. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ένα απλό μέλος του Συλλόγου, που με την λιγοστή βοήθειά μου προσπαθώ να φέρνω σε πέρας όλες τις εκδηλώσεις, υποχρεώσεις, δραστηριότητες του Συλλόγου. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του χορευτικού, όλα τα παιδιά του χορευτικού, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Άρα, να πω ότι ο καθένας από το χορευτικό που έρχεται και χορεύει έστω και σε μία εκδήλωση του Συλλόγου, αξίζει
μια τιμητική διάκριση και ένα μεγάλο μπράβο για όλη αυτή την προσπάθεια και για τον χρόνο που διαθέτουμε. Το ότι τιμήθηκε ο Δήμος σήμερα σημαίνει ότι η προσπάθεια αυτή που κάναν αυτοί οι άνθρωποι που τιμήσαμε προηγουμένως πρέπει να έχει και μια συνέχεια. Και τη συνέχεια ακριβώς αυτή τη βλέπουμε στο πρόσωπο του Δήμου και στο πρόσωπο όλων των παιδιών φυσικά, αλλά τιμήσαμε έναν που εκπροσωπεί όλους νομίζουμε. Και η τιμητική διάκριση δόθηκε από τη Χριστίνα που είναι μέλος του χορευτικού για να δείξουμε ακριβώς ότι τα παιδιά του χορευτικού είναι όλα μαζί αγαπημένα και στηρίζουν το έργο του συλλόγου μας. Εκδηλώσεών του, ο Σύλλογός μας, με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Νικαίας, κυρίου Αλέξιου, και του Μητροπολίτη Βερίας, κυρίου Παντελεήμονα, καθώς και τη στήριξη του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά και του Προέδρου, κυρίου Γιώργου Τανιμανίδη, υποδέχτηκε εχθές στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα της πόλης μας το Ιερό Κοιμήλιο του Τιμίου Σταυρού, το οποίο θα παραμείνει για προσκύνηση μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Παναγία Σουμελά. Στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά, στην Καστανιά Βερίας, μαζί με την εικόνα της Παναγίας Σουμελιώτισσας, φυλάσσονται το Ιερό Κοιμήλιο του Τιμίου Σταυρού και το χειρόγραφο Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου. Ο Τίμιος Σταυρός ήταν κτήμα του Αυτοκρατορικού Θησαυροφυλακίου του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Μανουήλ του Τρίτου του Μεγαλοκομνηνού. Οι κεραίες του Σταυρού, πλην της λαβής, περιέχουν τίμιο ξύλο. Το 1390 μετά Χριστό τον προσέφερε ως δώρο και ευλογία στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Όρους Μελά του Πόντου. Από το 1390 έως το 1923 δι' αυτού ευλογούν οι πατέρες τα πάντα. Με τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου το 1923 τάφηκε μαζί με τα άλλα δύο κοιμήλια, τη θαυματουργή εικόνα της Σουμελιώτισσας και το χειρόγραφο Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας από τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, ιδρυτές της Μονής Παναγίας Σουμελά στον Πόντο. Με ενέργειες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ελευθέριου Βενιζέλου το 1930, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ισμέτη Νονού δέχτηκε να πάει μια αντιπροσωπεία στον Πόντο και να παραλάβει τα σύμβολα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Έτσι, το 1931, ο Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σουμελιώτης πήγε στον Πόντο και λίγες μέρες αργότερα επέστρεφε στην Αθήνα όχι μόνο με τα σύμβολά μας, αλλά και με τον Πόντο, όπως είχε γράψει τότε ο Υπουργός Πρόνοιας της κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, Λεωνίδας Ιασονίδης. Εν Ελλάδη υπήρχαν οι Πόντιοι, αλλά δεν υπήρχε ο Πόντος. Με την εικόνα της Παναγίας Σουμελά ήλθε και ο Πόντος. Τα Ιερά Κοιμήλια τοποθετήθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών και με την ανιστόρηση του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Βερίας, ιδέα του φίλου Ανακτενίδη, ενθρονίζεται η ιστορική εικόνα της Παναγίας Σουμελά στο νέο της θρόνο το 1951 και αργότερα οι προσπάθειες του Παναγιώτη Τανιμανίδη φέρνουν στην Παναγία Σουμελά και τα άλλα δύο κοιμήλια, το Σταυρό με το Τίμιο Ξύλο και το Ευαγγέλιο. Εκτιμώντας βαθύτατα τη συμβολή του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά στις επαιτειακές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του θα απονείμει τη μυθική πλακέτα. Και παρακαλώ την Πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Γεωργία Ερμίδου, και τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά, κύριο Γιώργο Τανιμανίδη, να έρθουν στο βήμα για την απονομή. Thank you.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, και εσάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου. Θεωρώ πως είναι μια πραγματικά σπουδαία πλακέτα για μας. Θα τιμά το ίδρυμά μας και θα το θεωρούμε σαν αναγνώριση του έργου της θεμελιώτησης. Επιτρέψτε όμως, κυρίες και κύριοι, να το πάρω και στη μνήμη όλων εκείνων των πρωτοπόρων που ανιστόρησαν σε σεισμογραφία τον Πόντο στα υψώματα του φιλόξενου Βερμίου. Και νομίζω πως μας έδωσαν πραγματικά τη δυνατότητα να συνεχίζουμε δεμένοι με τις ιστορικές μας ρίζες, με την ορθοδοξία, παραδόσεις ηθική έθιμα, τα οποία μας βοηθούν να μην ξεχνάμε τον αρισμό του Πόντο, την ιστορική πατρίδα μας στην οποία δεν μας επέτρεψαν να κατοικούμε. Θερμά συγχαρητήρια στις προσπάθειές σας, αγαπητή μου Γεωργία. Το προσχήμα έχει τις αγκαλιές του ανοιχτές σε εσάς, οπότε έρθετε πάνω να φιλοξενηθείτε. Και γνωρίζοντας τη συμβουλή του συλλόγου σας, γι' αυτό ομόφωνα αποφασίσαμε να μεταφέρουμε το κοιμήλιο που αποθησαυρίζεται πάνω στην Παναγία Σουμελά εδώ, να σας ευλογεί, να σας ενισχύει για έτσι περαιτέρω σπουδαία έργα. Να είστε γεροί και όλοι σας υγεία και δύναμη. Να είστε καλά. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να σας πω ότι βρίσκεται μαζί μας ο επικεφαλής του Συνδυασμού Χαϊδάρη Ξανά, κύριος Βαγγέλης Τινιακός, και ο πρόεδρος του Χριστοδούλιου Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών, κύριος Γιώργος Χριστοχωράκης. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι όποιος θελήσει να αποκτήσει αυτό το σπουδαίο βίντεο το οποίο δημιουργήσανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι πολύ εύκολο να το προμηθευτείτε από τους υπεύθυνους του Συλλόγου. Από μία βραδιά αφιερωμένη λοιπόν στο έργο ενός Συλλόγου με βαθιές πολιτιστικές ρίζες και παραδόση αιώνων, δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική, ο χορός και το τραγούδι. Στη συνέχεια λοιπόν θα απολαύσουμε τα μέλη των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου Ποντιών Χαϊδαρίου που θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς. Τα παιδιά μας τα συνοδεύει ο μεγάλος καλλιτέχνης, κυρίως Ηλίας Ιφαντίδης, και σπουδαίος ομάδος. Με την κόλλαλη λύρα του και την λαμπρή φωνή του. Στον ταούλι, ο εξαίρετος Παναγιώτης Κοπαλίδης. Χοροδιδάσκαλος, η καταξιωμένη Σοφία Σαβουλίδου Δαμιανίδου. Το μικρό χορευτικό είναι ο Μάικε Ρασούντας, Τικ Ήμερας, Τικ από Πανκικά, το Τσαγγέ. Θα ακολουθήσει το μεγάλο χορευτικό με τους εξής χορούς. Ενότητα από Ομάλ, της Κασλίδικων, Γαράσαρη και Ούτσαρη. Ενότητα χορών από Τες, Τριγώνα, Τριγώνα Ματσούκας. Σαρίκους Πάφρας, Τικ Αργών, Χαλάρη, Σερανίτσα, Σέρα, Κότσαρη. Απολαύστε τους. Thank you.
γυαλιά γυρίσα κι άμμο το ειδό κάστρο, κάστρο και κάστρο και τότε σε ένα βουρνάς είσαι κι όλιας η κολλιάς η μέρα. Άγιε ξύντα παραθύρια κι όλια λάχα κι όλια φαγκέμα. Καλησπέρα σας και εγώ, πιο παρά βέβαια να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Να εκμεταλλευτώ την υπομονή σας μέχρι να ετοιμαστεί το μεγάλο χορευτικό, 2 λεπτά δηλαδή. Αδράπτω με της ευκαιρίας να σας πω ένα τραγούδι, το οποίο πιστεύω, το συγκεκριμένο τραγούδι που θα πω, είναι όλη αυτή η ιστορία του συλλόγου, όχι μόνο του συλλόγου Ποντίου Χαϊδαρίου, που έκλεισε μισό αιώνα, αλλά όλων των συλλόγων. Θα σας πω ένα τραγούδι του δάσκαλού μου, του Γιώργου, του Αμαραντίδη. Αλλά πριν σας το τραγουδήσω, θα σας το εξηγήσω. Εδώ μέσα είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ποντιακής καταγωγής. Λέει λοιπόν, πόντι σ' όλον τον κόσμο, να μην ανασπάλετε τη γλώσσα, την ιστορία, συνέχισε να μαθάνετε. Δηλαδή, πόντι σ' όλον τον κόσμο, να μην ξεχνάτε τη γλώσσα, την ιστορία στους νέους να μαθαίνετε. Αχ, πατρίδα, πατρίδα, τη ψήσει μου το όραμα. Σα ξένα ξενιτεμένο και σε ένα άλλο καμία κύρα. Και το δεύτερο λέει, πόντι άμον αδέλφια. Τραγωδέστε ενωμένο. Ο πόντον άμον τη μάνα κλαίει και μα αναμένει. Ενώντα βέβαια, όχι να πάω να πάρουμε τον πόντο πίσω. Εντάξει. Με το καλό. Θα είναι το ότι λέει ο Θεό Βασίλη, όχι ότι λέω εγώ και εσύ. Αυτό. Λοιπόν, και να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου, διότι είχαμε την τιμή εχθές και να τραγουδήσουμε μπροστά στο Σταυρό, αλλά είχαμε και τη μεγάλη ευλογία να προσκυνήσουμε. Να είστε καλά, να είστε όλοι καλά. Is
Oh,
ξύλατε σαν το ξέρει, τίποτα ή μόνο. Τα ξύλατε σαν το ξέρει, τίποτα ή μόνο. Άλλωστε το μη ξέρει, τίποτα ή μόνο. Άλλωστε το μη ξέρει, τίποτα ή μόνο.
καίγεσαι και κοίσαι και κοίμασαι. Που πας για πόνε καίγεσαι και κοίσαι και κοίμασαι.
1966-2016. 50 χρόνια διάσωσης και διάδοσης των ηχθών και των εθήμων του Αλυσμόνη του Πόντου. 50 χρόνια συμμετοχής στα κοινά της πόλης. 50 χρόνια προσφοράς στους νέους που πέρασαν μέσα όλα αυτά τα χρόνια από το Σύλλογο Ποντίου Χαϊδαρίου. 50 χρόνια Σύλλογος Ποντίου Χαϊδαρίου, η Ποντιακή Λύρα. 50 χρόνια ταξιδεύοντας στον πόντο της ψυχής και της σκέψης. Ωραία, δεν πάω. Πάμε. Το παππού μας. Ωραία, δεν πάω. Ωραία, δεν πάω. Ωραία, δεν πάω.